Τι εκπλήξη είναι αυτή, είσαι καλά, παιδάκι μου. Έλα. Ρε μωρό μου. Πώς με είπες? Μωρό μου. Ωραία. Θέλω να μείνεις αυτό και να μου υποσχεθείς ότι ούτε θα με βρήσεις, ούτε θα φύγεις, ούτε θα κάνεις τίποτα ακραίο, εντάξει? Τώρα με αγχώνεις. Και κυρίως, δεν θέλω να αγχωθείς. Μπαμπά. Γεια σου, κορίτσι μου. Τι κάνεις εσύ? Εγώ του ζήτησα να έρθει και να μείνει εδώ. Έχω μέσα ένα άδειο δωμάτιο και θα είναι σίγουρα καλύτερα από εκεί που μένετε τώρα. Σε παρακαλώ, μην με βρήσεις. Μου ήταν αδύνατο να ξέρω ότι ζείτε σε τέτοια κατάσταση και να μην κάνω κάτι. Δηλαδή θα το έκανα για οποιονδήποτε άνθρωπο ένιωθα όπως νιώθω για σένα. Για λίγο καιρό θα είναι. Θα έχετε κανονικά το κλειδί σας και θα πηγαίνετε στις δουλειές σας. Εμένα δεν θα μου είστε βάρος, εξάλλου μην ξεχνάς, εγώ έχω και το πατρικό μου. Σε παρακαλώ, μέχρι να του βρει δουλειά ο Δήμος. Αφού θα φύγετε που θα φύγετε, τουλάχιστον κάνε μου αυτό το χατήρι. Μέχρι να φύγετε. Κύριε Μινά, ορίστε. Μπορώ να πάρω μια αγκαλιά την κόρη σας? Εννοείται.